και δίδεται η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Με τη ζάλη γρήγορα να πετάγεται μπροστά, η δινομάχη προσπάθει να ακολουθήσει και η Ειρήνη Φούσκ. Η ζάλη πράγματι οδηγεί την υποδρομία, η Ειρήνη Φούσκ απ' έξω, ενώ προωθείται και η Κεσαριανή πάρα πολύ έξω, καθώς δεν έφυγε καλά μαζί με την Ελάτια. Ζάλη οδηγεί, η Ειρήνη Φούσκ στην δεύτερη θέση, απ' έξω η Ελάτια, ακόμα πιο πίσω βρίσκονται οι Κεσαριανοί, δεύτερη ρόδα από την εσωτερική δινομάχη. Πέντε πρώτες. Πάμε για τα τελευταία 500 μέτρα. Η Ελάτια καταδιώκει την πρωτοπόρο ζάλη. Στη συνέχεια αναπτύστηκε Σαριανή. Η Ειρήνη Φούσκα να κόπτει χάνει έδαφος. Θέλει να προωθηθεί και η δινομάχη ακόμα πιο πίσω η Ζήρια. Και στην τελική ευθεία η Κεσαριανή καταδιώκει την πρωτοπόρο ζάλη. Ζάλη έχει πάρει σημαντική διαφορά. Η Κεσαριανή όμως φαίνεται να έχει και ωραίο βήμα. Θέλει να πλησιάσει και να απειλήσει την πρώτη. Ζάλη και Σαριανή σε μεγάλη απόσταση η μάχη. Η Ζήρια είναι αυτή που έρχεται δυνατά. Η Κεσαριανή πολύ δυνατά απ' έξω περνάει. Κεσαριανή, Ζάλη στην δεύτερη θέση, ενώ και η δινομάχη προσπαθεί από την εσωτερική. Η Ζήρια τερμάτισαν με πολύ μικρή διαφορά. Η Ειρήνη Φούσκ πιο πίσω. Δείτε εδώ και πάλι την τελική ευθεία. Ζάλη μπροστά και Σαριανή απ' έξω. Η Ελάτια υποχωρεί, βελτιώνεται η δινομάχη όπως και η Ζήρια. Στην συνέχεια από το κάγκελο η Ειρήνη Φούσκ. Εδώ τα τελευταία μέτρα. Και Σαριανή απ' έξω δυνατά. Από την εσωτερική η ζάλη. 7-4 λοιπόν. Στη συνέχεια δείτε την Ζήρια και την δινομάχη. Πολύ μικρή διαφορά. Θα δούμε και πάλι βέβαια τα τελευταία μέτρα. Επιστροφή χρημάτων στο πλασέ. Θα δούμε τι λέει και το φωτοφίνισο προς την τρίτη και τέταρτη θέση. Σε επανάληψη παρακολουθούμε την πρώτη υποδρομία. 7-4, 5 και 1 επαναλαμβάνω. Σε φωτοφίνις κοντά τους και η Ειρήνη Φούσκ. Το δίδυμο 1,81, το φορκάς 3,36. Πρώτες ξέφυγαν, Ζήρια με φίνις, απ' έξω η δινομάχη, βλέπετε ότι είναι πολύ μικρή διαφορά. Πέμπτη Ειρήνη Φούσκ. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα πει και το φωτοφίνις. Επαναλαμβάνω, 7-4,